Αρκετές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στην δημοτική κατασκήνωση της Μάκρης από την κακοκαιρία της Τετάρτης. Παρά το μεγάλο αριθμό των παιδιών, μόνο ένα παιδί τραυματίστηκε ελαφρώς το πόδι με μία μικρή αμοιχή. Οι υλικές ζημιές από την άλλη πλευρά αφορούσαν τις κτηριακές υποδομές. Σχεδόν όλα τα τζάμια του μαγειρίου έσπασαν, καθώς και προκλήθηκαν πολλά βαθουλώματα στις πόρτες. Ευτυχώς οι υπεύθυνοι και το προσωπικό είχαν προνοήσει και τοποθέτησαν τραπέζια και καρέκλες πριν ξεσπάσει η χαλαζόπτωση για προληπτικούς λόγους. Το χαλάζι ήταν πάρα πολύ δυνατό, ήταν ξαφνικό. Ευτυχώς λειτουργήσαν τα πάντα έτσι όπως το είχαμε προβλέψει. Έτσι όπως είχαμε εκπαιδεύσει το προσωπικό σε κάθε περίπτωση έκτακτης καταστροφής. Δεν είχαμε κανένα θύμα. Έχουμε αρκετές υλικές ζημιές, όπως υπάρχουν από ό,τι πληροφορούμε και στα Δίκελα, και στη Μάκρη και στη Μεσημβρία. Αυτό δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Σήμερα έχουμε προσπαθήσει, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών. Τα παιδιά έχουν μείνει πάρα πολλά παιδιά μέσα. Κάποια παιδιά που φύγανε επειδή τρομάξανε και είναι λογικό λόγω του καιρού, λόγω από το χαλάζι, επιστρέφουν και συνεχίζουμε κανονικά τη ροή του προγραμματός μας. Κανένα από τα παιδιά μας παίρνουν τηλέφωνο αρκετά, ούτε τα παιδιά με αναπηρία, ούτε κάποιο υπόλοιπο παιδί που έχουμε δεν έχει τραυματιστεί. Υπήρχαν κάποιες εκδορές, οι οποίες δεν ήταν κάτι ανησυχητικό από τον γιατρό. Μπόρεσε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Συνεχίζουμε κανονικά μέχρι τις 22 Αυγούστου. Η κατασκήνωση δεν θα κλείσει ούτε μία μέρα. Πώς ήταν το κλίμα εδώ χθες το βράδυ αναφορικά, γιατί ήταν και πάρα πολλά παιδιά οι οποίοι φαντάζομαι θα σοκαρίστηκαν. Ήταν σοκαριστικό το γεγονός. Το χαλάζι είχε μέγεθος μπαλάκι πικ-πονγκ. Χτυπούσε παντού. Λογικό είναι τα παιδιά να το βλέπανε πρώτη φορά, τρομάξανε, φοβηθήκανε. Το προσωπικό όσο μπορούσε καθησύχαζε τα παιδιά, τα προστατέψαμε όλα. Υπήρχε ο πανικός, σε λογικά πλαίσια. Και γι' αυτό δεν συνέβη και κάποιο ατύχημα και γι' αυτό δεν είχαμε κάποιο θύμα. Το προσωπικό της κατασκήνωσης δούλεψε αδιάκοπα όλες τις ώρες της νύχτας, καθώς τα παιδιά ήταν ανήσυχα δεδομένες της κακοκαιρίας. Η επόμενη ενδεχομένως επικίνδυνη ημερομηνία είναι η Κυριακή, οπότε και προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Οι υπεύθυνοι και προσωπικό δηλώνουν έτοιμοι για πάν ενδεχόμενο. Εμείς καθημερινά παρακολουθούμε τα δελτία του καιρού. Είτε από το δορυφόρο, είτε από τις διάφορες ανακοινώσεις. Ξέραμε χθες ότι γύρω στις 6 ώρα θα έρθει κάποια βροχόπτωση. Οπότε είχαμε το νου μας 6 ώρα. Με το που φάγανε τα παιδιά το απογευματινό, τα κρατήσαμε τις πρώτες σταγόνες, τα κρατήσαμε στην τραπεζαρία. Με το που είδαμε ότι ο καιρός χαλάει, αρχίζει, γίνεται πάρα πολύ και πάει για χαλάζι, απομακρύναμε από τους τοίχους, από τα παράθυρα, καλύψαμε τα τζάμια με διάφορα τραπέζια, με ό,τι βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό σπάσανε όλα τα τζάμια, αλλά κανένα παιδί δεν έπαθε παρά μικρό. Από εδώ και πέρα περιμένουμε κάποιο άλλο ακραίο καιρικό φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι για κάτι επόμενο που μπορεί να συμβεί. Μας έχουν ενημερώσει για την Κυριακή το πρωί ότι θα υπάρχει κάποια βροχή. Είμαστε έτοιμοι, τα αντιμετωπίζουμε όλα. Θέλουμε σήμερα μέχρι το απόγευμα με τις υπηρεσίες του Δήμου, ήρθε ο ίδιος ο Δήμαρχος, να αποκατασταθούν. Έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο Εργασίας για το τι συνέβη. Έχουμε στείλει και την καταγραφή των ζημιών που έχουμε κάνει. Έχουμε ενημερώσει και το Ίδρυμα Παιδικών Εξοχών της Αστυνομίας, όπου φιλοξενούμε παιδιά τους. Έχουν πει ότι είναι όλοι δίπλα μας. Πιστεύουμε μέχρι αργά σήμερα το βράδυ να αποκατασταθούν οι ζημιές για οτιδήποτε να υπάρξει καινούριο, να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε. Επίσης, τόσο το απόγευμα της Τετάρτης, όσο και το πρωί της Πέμπτης, στην κατασκήνωση επισκέφθηκε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης, για μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών, παράλληλα καθησυχάζοντας τους γονείς των παιδιών. Ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δοκίμασε σήμερα. Τις αντοχές μας εδώ ως Δήμος πάνω στην κατασκήνωση Μάκρης αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ ήμουν στα Δίκελα όταν συνέβη αυτό. Χαλάζι το οποίο ήταν λίγο μικρότερα οι μπάλες του από τις μπάλες του τένις. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ζημιές που πάθαμε στο λόφο εδώ της δημοτικής κατασκήνωσης στη Μάκρη είναι ελάχιστες κοντά στο μέγεθος του φυσικού φαινομένου. Δηλαδή κάποια τζάμια τα οποία σπάσαν ακριβώς από τις μπάλες του χαλαζιού στην τραπεζαρία και τα σπιτάκια όπως βλέπετε ανέπαφα. Σημαίνει ότι η προστασία προς τα παιδιά μας είναι πολύ μεγάλη. Όταν υπήρχε 11 με 12 μποφόρ αέρας, βροχή και χαλάζι, αντέξαμε, δεν υπάρχουν ζημίες παρά μόνο, όπως σας είπα, στα τζάμια της τραπεζαρίας και σε κάποια κουνάρια που πέσαν από τα ελεγμένα με το δασαρχείο και την πυροσβεστική δέντρα γύρω-γύρω πριν έρθουν τα παιδιά μας εδώ πέρα πριν από λίγες μέρες. Άρα τα 275 παιδιά να είναι ήρεμα, οι γονείς τους να είναι ήρεμοι, δεν υπήρξε πανικός. Στο ελάχιστο, γιατί ξέραμε ότι υπάρχει ασφάλεια
και είχαμε δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε τα παιδιά μας να μην κινδυνεύσουν ακόμα και σε αυτά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα. Οι γονείς οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν πάρει κάποιοι τα παιδιά τους, τους συνιστώ αύριο το πρωί να τα ξαναφέρουν εάν θέλουν να μείνουν εδώ το βράδυ, αν και βλέπω και λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια, τη σημαντική γεωρότητα των παιδιών. Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο, στον κύριο Μισαηλίδη, αλλά και στο δικό μου το τηλέφωνο, το κινητό, το οποίο είναι 697-22-499-26, επαναλαμβάνω, 697-22-499-26. Εμείς εδώ συνεργεία, ήδη η πολιτική προστασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η τεχνική υπηρεσία αλλά και το πράσινο ήδη επεμβαίνουμε για να πάρουμε ακόμα και τα κουκουνάρια που βρίσκονται κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, όπως ακριβώς τις έχουμε κάνει και βλέπετε γύρω-γύρω με τα σπιτάκια αυτά, εξασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια των παιδιών. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, ανησυχία, καμία απολύτως. Όσοι πήραν τα παιδιά τους, κάποιοι ελάχιστοι, παρακαλώ αύριο το πρωί να τα φέρουν, γιατί υπάρχει ασφάλεια, επαναλαμβάνω, σε όλους τους χώρους. Από την πλευρά της, η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως ανακοινώνει ότι όλα τα παιδιά στις κατασκηνώσεις Ουρανούπολη στη Μάκρη είναι ασφαλή από την ισχυρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση που έπληξε χθες την περιοχή της Μάκρης και των Δικέλων. Η κατασκήνωση θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, καθώς δεν υπήρξαν καταστροφές στις εγκαταστάσεις. Το τηλέφωνο της κατασκήνωσης είναι 25510-71191, αλλά είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ.